Στο νεκροτομείο της Πάτρας βρίσκεται η σωρός της άτυχης 46χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Εύβοια. Μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο από την Αθήνα, αφού στην πρωτεύουσα ζητούσαν 80 ευρώ κάθε μέρα για τη χρήση του νεκροθαλάμου, ενώ δεν υπήρχε ιατροδικαστής για να διενεργήσει την νεκροψία. Έτσι, ενώ η άτυχη γυναίκα σκοτώθηκε το Σάββατο, μπήκε σε λίστα αναμονής και η νεκροψία θα γίνει αύριο το πρωί. Μας είπαν ότι πέθανε. Ζητήσαμε εμείς να γίνει κηδεία της στην Πάτρα, τον δεχτήκανε. Και για δικούς τους λόγους για να γίνει νεκροτομή, επειδή δεν έχουν νεκροτόμο εκεί, μας είπανε ότι πρέπει να πάει στην Αθήνα. Για να την κρατήσουν στην Αθήνα, μας ζητήσανε 80 ευρώ τη μέρα. Ανέλαβε το γραφείο τελετών και την έφερε στην Πάτρα να την κρατήσει σε δικά του ψυγεία στο Ρίο για να την ξαναπάει την Πέμπτη στην Αθήνα να γίνει νεκροψία και να μας την ξαναφέρουν την Παρασκευή εδώ να την κηδέψουμε. Γιατί λένε δεν έχουν νεκροτόμους. Στο μεταξύ, οι συγγενείς καταγγέλουν πως στο νοσοκομείο Λαμίας δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο για να γίνει η διακομιδή τραυματίας στο ίδιο τροχαίο στην Πάτρα και τους πρότειναν να μισθώσουν ιδιωτικό ασθενοφόρο με 400 ευρώ. Έτσι, παρά το σπάσιμο λεκάνης που είχε, τον μετέφεραν με γιοταχή στην Πάτρα. Η κηδεία της 46χρονης θα γίνει την Παρασκευή στο Σταροχώρι. Υπόλοιπα μέλη, επειδή δεν έχει πέδον η Λαμία, τα πήγανε στην Αθήνα, στο πέδον. Έχουν κρατήσει τα δύο, την κόρη της τη μικρή και τον ανιψό της το μικρό, στην Αθήνα, στο πέδον. Ο άντρας της σήμερα έφυγε και πάει στην Αθήνα, και αυτός, μετά από τόσες μέρες. Και τον έναν ξαδερφό από το τροχαίο υπογράψαμε και τον πήραμε εμείς με δικό μας αυτοκίνητο και τον φέραμε στην Πάτρα γιατί μας ζητήσανε να πληρώσουμε 400 ευρώ όλο μας στενοφόρο να τον φέρουμε στην Πάτρα. Για Αθήνα δεν μας ζητήσανε λεφτά, αλλά για Πάτρα μας ζητήσανε λεφτά να τον φέρουμε. Από το νοσοκομείο. Με δικό μας αυτοκίνητο. Από το νοσοκομείο της Λαμίας στον Άγιο Ανδρέα.